Ξενοφόντος Πόροι ή περιπροσόδων Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Εγώ πάντοτε πιστεύω αυτό, ότι δηλαδή όποια είναι η περιπροσωδων εκφωνητης γιωργος πιτροπογιαννακης εγω παντοτε πιστευω αυτο οτι δηλαδη οποια ειναι η ποιοτητα των πολιτικών αρχηγών, τέτοια γίνονται και τα πολιτεύματα. Επειδή όμω μερικοί από όσου υπήρξαν πολιτικοί αρχηγοί έλεγαν ότι ξέρουν το σωστό όχι λιγότερο από του άλλου ανθρώπου, αλλά ισχυρίζονταν ότι εξαιτία τη φτώχεια του λαού αναγκάζονται να μην είναι κάπω σωστοί στην πολιτική δραστηριότητά του, γι' αυτό καταπιάστηκα να ερευνήσω αν κάπω θα ήταν δυνατό να συντηρούνται οι πολίτε από τη δική του χώρα, από όπου και είναι πολύ σωστό να γίνεται αυτό. Διότι νομίζω ότι αν γίνει αυτό, συγχρόνω θα ανακουφίσουν τη φτώχεια του και θα αποφύγουν τι υποψίε των Ελλήνων. Καθώ ερευνούσα λοιπόν αυτά που σκέφτηκα, αμέσω παρουσιαζόταν αυτό ότι δηλαδή η χώρα από τη φύση της είναι ικανή να δίδει πολλά έσοδα. Για να γίνει κατανοητό ότι αυτό που λέω είναι αληθινό, πρώτα θα περιγράψω τη φύση της Αττικής. Λοιπόν, αυτά ακριβώς που γίνονται εδώ, μαρτυρούν ότι εδώ οι εποχές του χρόνου είναι πολύ υπιές. Δηλαδή εδώ δίδουν καρπούς όσα σε πολλά μέρη δεν θα μπορούσαν ούτε καν να βλαστήσουν. Όπως ακριβώς η γη, έτσι και η θάλασσα γύρω από τη χώρα δίνει πάρα πολλά. Και ακόμη, όσα καλά δίδουν οι θεοί στι διάφορε εποχέ του χρόνου, όλα αυτά αρχίζουν εδώ, πολύ πρώιμα και τελειώνουν πολύ αργά. Και δεν υπερέχει μόνο σε όσα κάθε χρόνο θάλουν και μαραίνονται, αλλά η χώρα έχει και αγαθά που δεν τελειώνουν ποτέ. Υπάρχουν δηλαδή σε αυτήν άφθονα μάρμαρα, από τα οποία κατασκευάζονται πολύ ωραίοι ναοί και πολύ ωραίοι βομή, και πολύ όμορφα αγάλματα για του θεού. Αυτά τα χρειάζονται πολλοί Έλληνε και Βάρβαροι. Υπάρχει και έκταση που δεν δίνει καρπό όταν τις παίρνεις, αλλά συντηρεί πολύ περισσότερους ανθρώπους όταν τις σκάβεις παρά ανέδιδε σιτάρι. Σαφώς από θεϊκή δωρεά έχει στο υπέδαφος της άργυρο. Λοιπόν, ενώ πολλέ πολλοί είναι γειτονικέ από την πλευρά και τη στεριά και τη θάλασσα, σε καμία από αυτέ δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή φλεύα αργύρου. Και κάποιο θα φανταζόταν, όχι αδικαιολόγητα, ότι η πόλη βρίσκεται στο κέντρο τη Ελλάδα και όλη τη Οικουμένη. Διότι όσο περισσότερο κάποιοι απέχουν από αυτή, συναντούν τόσο πιο δύσκολο υπόφερτα ή κρύα οι ζέστε. Όσοι πάλι θέλουν να φτάσουν από τη μία άκρη τη Ελλάδα στην άλλη, όλοι αυτοί ή παραπλέουν ή προσπερνούν την Αθήνα σαν να είναι το κέντρο ενό κύκλου. Και ακόμη, ενώ δεν βρέχεται από παντού από θάλασσα, ωστόσο, σαν να είναι νησί, με όλους τους ανέμους παίρνει όσα χρειάζεται και στέλνει όσα θέλει. Διότι περιβάλλεται από θάλασσα από δύο μεριές. Και από τη στεριά δέχεται πολλά με το εμπόριο, διότι είναι στεριανοί. Ακόμη με τις πιο πολλές πόλεις γειτονεύουν βάρβαροι και τους δημιουργούν προβλήματα. Με την Αθήνα γειτονεύουν πόλεις που και οι ίδιες βρίσκονται πολύ μακριά από βαρβάρους. Με όλα αυτά λοιπόν, όπως είπα, νομίζω ότι η αιτία είναι η ίδια η χώρα. Τώρα, αν παράλληλα με τα αγαθά που παράγονται μόνα τους, φροντίζαμε για τους μετήκους, διότι το έσοδο αυτό μου φαίνεται ότι είναι από τα καλύτερα, επειδή οι ίδιοι συντηρούν τους εαυτούς τους, προσφέρουν πολλές ωφέλειες στην πόλη και δεν παίρνουν αμοιβή, αλλά πληρώνουν το μετήκιο, η φροντίδα αυτή μου φαίνεται ότι θα ήταν αρκετή αναφερούσαμε όσα χωρί να ωφελούν καθόλου την πόλη, φαίνεται ότι προξενούν υποτίμηση. Στου Μετήκους αναφερούσαμε την υποχρέωση των Μετήκων να υπηρετούν στο στρατό ὅσο πλήτε μαζί με του πολίτε. Διότι για αυτόν που απουσιάζει, ο κίνδυνο είναι μεγάλο. Σοβαρό είναι και το να απομακρυνθεί κάποιο από τα παιδιά του και το σπίτι του αλλά και η πόλη θα ωφεληθεί αν οι πολίτε στρατεύονταν μεταξύ του παρά αν συντάσσονταν μαζί του. Όπω τώρα Λιδοί, Φρίγε και Σύριοι, και άλλοτε βάρβαροι από κάθε μέρο. Διότι πολλοί τέτοιοι είναι μέτικοι. Εκτό από την ωφέλεια να απαλλάσσονται αυτοί από τη στράτευση, θα ήταν και τιμή για την πόλη αν οι Αθηναίοι ότι στι μάχε εμπιστεύονται πιο πολύ του εαυτού του παρά όσου είναι από άλλου τόπου. Και νομίζω ότι αν δώσουμε στου μετοίκου και από τα άλλα όσα είναι καλό να δώσουμε και από το υπηκό, θα του κάνουμε πιο καλοδιάθετου και συγχρόνω θα δείξουμε την πόλη μα πιο δυνατή και πιο μεγάλη. Έπειτα, επειδή πολλά σπίτια και οικόπεδα μέσα από τα τείχη είναι έρημα, αν οι πολλοί επιτρέψει σε αυτού, θα χτίσουν να τα κατέχουν. Όσοι θα το ζητήσουν και θα θεωρηθούν άξιοι, φαντάζομαι ότι για του λόγου αυτού, πολύ περισσότεροι και καλύτεροι θα επιθυμούν να κατοικούν στην Αθήνα. Και αν ορίσουμε μετικοφύλακε, όπω έχουμε ορφανοφύλακε, και αυτοί τιμώνται, όσοι δείξουν πάρα πολλού μετίκου, και αυτό θα κάνει του μετίκου πιο καλοδιάθετου, και όπω είναι φυσικό, όλοι όσοι δεν έχουν πατρίδα θα επιθυμούσαν να είναι μέτικοι στην Αθήνα και θα αύξαναν τα έσοδά μα. Τώρα θα μιλήσω για αυτά, ότι δηλαδή η πόλη είναι πολύ ευχάριστη και πολύ επικερδή για την ανάπτυξη εμπορική δραστηριότητα. Πρώτα-πρώτα δηλαδή, έχει πολύ καλά και πολύ ασφαλισμένα λιμάνια για τα πλοία, όπου μπορούν όσοι καταπλέουν εξαιτία κακοκαιρία να ξεκουράζονται χωρί φόβο. Ακόμη οι έμποροι στι περισσότερε πόλει είναι υποχρεωμένοι σε αντιστάθμισμα όσων εισάγουν να εξάγουν κάτι, διότι παίρνουν χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται έξω από αυτέ. Στην Αθήνα αντίθετα, μπορούν βέβαια να εξάγουν πάρα πολλά πόσα χρειάζονται οι άνθρωποι και αν δεν θέλουν να εξάγουν σε αντιστάθμισμα όσων εισάγουν, καλό εμπόριο κάνουν και όσοι εξάγουν ατικά χρήματα διότι όπου τα πουλούν παίρνουν χρήματα περισσότερα από τα χρήματα που πήραν. Αν μάλιστα κάποιος θεσμοθετήσει βραβεία για την εποπτεία του εμπορίου, για όποιον με πολύ σωστό και πολύ γρήγορο τρόπο ρυθμίζει τις διενέξεις, ώστε να μην εμποδίζεται να αποπλέει όποιος θέλει πολύ περισσότερο και με περισσότερη ευχαρίστηση θα ανέπτυσαν εμπορικές δραστηριότητες και για τους λόγους αυτούς. Είναι καλό οι έμποροι και οι καραβοκύριδε να τιμώνται με τοποθέτησή του σε τιμητικέ θέσει και μερικέ φορέ να καλούνται για φιλοξενία όσοι θεωρούνται ότι ωφελούν την πόλη με αξιόλογα πλοία και εμπορεύματα. Διότι, αν έχουν τέτοιε τιμέ, θα βιάζονται να έρχονται με την ιδέα ότι έρχονται σε φίλου όχι μόνο για το κέρδο αλλά και για τιμέ. Βέβαια, όσο περισσότεροι έρχονται και φτάνουν, είναι φανερό ότι τόσο περισσότερες εισαγωγές και εξαγωγές θα γίνονται και θα στέλνονται και θα πουλούνται και ενοικιάσεις θα γίνονται και φόροι θα εισπράττονται. Λοιπόν, για να αυξηθούν έτσι τα έσοδα, δεν χρειάζεται και να δαπανίσουμε καν τίποτε, αλλά να πάρουμε φιλικές αποφάσεις και να δείξουμε φροντίδα. Για όσα άλλα έσοδα που νομίζω ότι θα προκύψουν, γι' αυτά ξέρω ότι θα χρειαστεί ένα ξεκίνημα. Ωστόσο, δεν είμαι απεσιόδοξο ότι δεν θα θελήσουν οι πολίτε να εισφέρουν με προθυμία για του σκοπού αυτού. Καθώ έχω υπόψη μου ότι οι πολίτε εισέφεραν πολλά όταν βοηθούσαμε του Αρκάδε με την ηγεσία του Λυσίστρατου και πολλά με την ηγεσία του Γησίλαου. Ξέρω ότι πολλέ φορέ θέλαμε και τριήρει με μεγάλη ταπάνη. Και αυτό γινόταν ενώ ήταν άγνωστο αν αυτό θα ήταν είτε καλύτερο είτε χειρότερο, και ήταν γνωστό ότι ποτέ δεν θα πάρουν πίσω όσα θα εισφέρουν και δεν θα έχουν συμμετοχή σε όσα θα πετύχουν. Αλλά από τίποτε δεν θα αποκτούσαν ένα τόσο καλό κέρδο όπω από εκείνο για το οποίο θα πληρώναν προκαταβολικά για το ξεκίνημα. Διότι όποιο εισφέρει 10 μνημερί, όπω για το ναυτικό, σχεδόν έχει κέρδο 20 στα 100, επειδή παίρνει 3 ομπολού κάθε ημέρα. Όποιος εισφέρει πέντε μνές έχει κέρδος περισσότερο από 33% και οι περισσότεροι Αθηναίοι θα πάρουν κάθε χρόνο περισσότερα από όσα θα εισφέρουν. Δηλαδή όσοι προπληρώσουν μία μνά θα έχουν έσοδο περίπου δύο μνών και μάλιστα μέσα στην πόλη. Αυτό φαίνεται ότι είναι το πιο σίγουρο και πιο μακροχρόνιο από όλα τα ανθρώπινα πράγματα. Εγώ τουλάχιστον φαντάζομαι ότι αν ήταν να γραφτούν ευεργέτε για πάντα, θα εισέφεραν και πολλοί ξένοι και ότι θα επιθυμούσαν να γραφτούν και μερικέ πόλει. Ελπίζω ότι θα επιθυμούσαν να έχουν συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση ευγνωμοσύνη και κάποιοι βασιλεί και τύρανοι και σα τράπεζα. Όταν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, είναι ωραίο και καλό να χτίζουμε καταλήματα για του καραβοκύριδε στα λιμάνια εκτό από όσα υπάρχουν, και είναι ωραίο να προσδιορίζουμε για του εμπόρου κατάλληλου τόπου για αγορά και πώληση και δημόσια καταλήματα για όσου φθάνουν. Και αν για του ανθρώπου τη αγορά κατασκευαστούν οικίματα και εκθετήρια για πώληση, και στον Πειραιά και μέσα στην πόλη, συγχρόνω και θα είναι τιμητικό για την πόλη και πολλά έσοδα θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι καλό να δοκιμάσουμε αν, όπω η πόλη έχει κρατικέ τριήρε, έτσι θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε κρατικά φορτηγά πλοία και να τα ενοικιάζουμε με εγγύηση, όπω κάνουμε με τα άλλα κρατικά κτήματα. Διότι, αν φανεί ότι μπορεί να γίνει αυτό, θα μπορούσε να προκύψουν μεγάλα έσοδα και από αυτά. Αν τα μεταλλεία Αργύρου γινόταν όπω πρέπει, πιστεύω ότι θα προσθεθούν πάρα πολλά χρήματα εκτό από τα άλλα έσοδα. Θέλω να δείξω σε όσου δεν ξέρουν τη δυνατότητά του. Διότι, αν τη γνωρίσετε και με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να την εκμεταλλευτείτε, θα σκεφτείτε καλύτερα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο σε όλου ότι γίνεται εκμετάλλευσή του από τα πολύ παλιά χρόνια. Για παράδειγμα, κανεί ούτε καν προσπαθεί να πει από πότε καταπιάστηκαν με την εκμετάλλευσή του. Και ενώ έτσι σκάβεται και μεταφέρεται το μετάλλευμα αργύρου, σκεφτείτε πόσο μέρο είναι οι σωροί που έχουν βγει από του φυσικού και υπάργυρου λόφου. Και είναι φανερό ότι ο τόπο που έχει άργυρο δεν λιγοστεύει κάπω, αλλά απλώνεται διαρκώ περισσότερο. Σε περίοδο κατά την οποία βρέθηκαν σε αυτά πάρα πολλοί άνθρωποι. Κανένα ω τώρα δεν έμεινε χωρί δουλειά. Αλλά πάντοτε οι δουλειέ ήταν περισσότερε από όσου εργάζονταν. Και τώρα, όσοι έχουν δούλου στα μεταλλεία, κανεί δεν αποσπά κάποιου από τον αριθμό του, αλλά διαρκώ αποκτά όσο περισσότερου μπορεί. Διότι όταν λίγοι σκάβουν και αναζητούν άργυρο, φαντάζομαι ότι βρίσκονται και λίγα πράγματα. Όταν όμω δουλεύουν πολύ, ο άργυρο φαίνεται πολλαπλάσιο. Ώστε, από όσο εγώ ξέρω, μόνο σε αυτή τη δουλειά κανένα δεν όσου αναπτύσσουν δραστηριότητέ του. Ακόμη, όσοι έχουν χωράφια, όλοι θα μπορούσαν να πούν πόσα ζευγάρια αρκούν για το χωράφι και πόσοι εργάτε. Αν κάποιο βάλει περισσότερου από του απαραίτητου, το θεωρούν ζημία. Αντίθετα, στι εργασίε στα μεταλλεία αργύρου, όλοι λένε ότι χρειάζονται εργάτε. Διότι όχι απλώ όταν γίνονται πολλοί οι χαλκουργοί και κατεβεί η τιμή των χαλκευτικών έργων, αχρηστεύονται οι χαλκουργοί και με τον ίδιο τρόπο οι σιδηρουργοί. Και όταν παραχθεί πολύ σιτάρι και κρασί και κατεβαίνει η αξία των καρπών, γίνονται ασύμφορε οι γεωργικέ εργασίε, ώστε πολλοί εγκαταλείποντα την καλλιέργεια τη γη στρέφονται στο μεγάλεμπόριο, στο μικρεμπόριο και στους τοκισμούς χρημάτων. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη φαίνεται η έκθεση που περιέχει άργυρο και όσο περισσότερο άργυρος παράγεται, τόσο περισσότεροι πηγαίνουν στη δουλειά αυτή. Διότι βέβαια δεν αγοράζουν επιπλέον έπιπλα, όταν κάποιο αποκτήσει αρκετά για το σπίτι του. Κανένα όμω ω τώρα δεν απέκτησε τόσα πολλά χρήματα, ώστε να μην χρειάζεται πια. Αλλά αν κάποιοι αποκτήσουν πάρα πολλά, κρύβοντα μέσα στη γη όσα του περισσεύουν, ευχαριστούνται όχι λιγότερο από όσο χρησιμοποιώντα τα. Και βεβαίω, όταν ευτυχούν οι πόλει, οι άνθρωποι χρειάζονται πολύ τα χρήματα, διότι οι άντρε θέλουν να ξοδεύουν για ωραία όπλα, για καλά άλογα, για μεγαλόπρεπα σπίτια και κατασκευέ. Ενώ οι γυναίκε στρέφονται στην αγορά πολύ ρούχων και χρυσών στολυβιών. Όταν πάλι οι πόλει εξασθενήσουν ή από έλλειψη παραγωγή καρπών ή από πόλεμο, τότε ακόμη περισσότερο όταν οι γημένοι ακαλλιέργητοι χρειάζονται χρήματα και για τα απαραίτητα για τη ζωή του και για την πληρωμή βοηθών. Αν κάποιος υποστηρίξει ότι και ο χρυσός δεν είναι καθόλου λιγότερο χρήσιμος από τον άργυρο, σε αυτό δεν αντιλέγω. Όμως ξέρω εκείνο, ότι δηλαδή και ο χρυσός όταν φανεί σε μεγάλη ποσότητα αποκτάει μικρότερη αξία και μεγαλώνει την αξία του αργύρου. Αυτά λοιπόν τα έδειξα για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Για να οδηγούμε με όσο το δυνατό περισσότερου ανθρώπου στα μεταλλεία αργύρου. Και με θάρρο να δουλεύουμε σε αυτά. Με την ιδέα ότι ούτε θα λείψει ποτέ η περιοχή που περιέχει άργυρο, ούτε ποτέ θα χάσει την αξία του ο Άργυρο. Μου φαίνεται ότι η πόλη έχει καταλάβει αυτά πριν από μένα. Για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα με ισότητα πληρωμή φόρων και σε όποιον από του ξένου θέλει να δουλεύει στα μεταλλεία Αργύρου. Για να μιλήσω σαφέστερα για τη διατροφή, τώρα θα περιγράψω πώ, αν ρυθμιστούν τα μεταλλεία Αργύρου, θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμα για την πόλη. Λοιπόν, από αυτά που θα πω, δεν ζητώ να θαυμάζετε τίποτε με την ιδέα ότι έχω βρει κάτι το δισεύρετο. Διότι κάποια πόσα θα πω, και τώρα ακόμη, τα βλέπουμε όλοι. Τα περασμένα πάλι όλοι κατά τον ίδιο τρόπο τα ακούμε. Όμω, αξίζει πολύ να παραξενευτούμε με την πόλη που αντιλαμβάνεται ότι πολλοί ιδιώτε πλουτίζουν από αυτή και δεν του μιμείται. Διότι από παλιά, όσοι έχουμε ενδιαφερθεί, έχουμε ακούσει ότι κάποτε ο Νικία, ο γιο του Νικύρα του, είχε στα μεταλλεία χίλιου ανθρώπου που του μίσθωσε στο σωσία το Θράκα, με τον όρο να του δίδει κάθε ημέρα για τον καθένα έναν οβολό αφορολόγητο και πάντοτε να δίδει ίσο αριθμό οβολών με του δούλου. Είχε και ο υπόνοικο 600 δούλου που του είχε μισθώσει με τον ίδιο τρόπο που του απέφεραν κάθε ημέρα μία μνά αφορολόγητη και ο Φιλιμονίδης 300, που του απέφεραν μισή μνά και άλλοι όσο φαντάζομαι μπορούσε ο καθένα του. Όμω, γιατί να αναφέρουμε τα παλιά, διότι και τώρα πολλοί άνθρωποι είναι έτσι μισθωμένοι στα μεταλλεία αργύρου. Καθώ τελειώνουν αυτά που λέω, καινούριο θα μπορούσε να είναι μόνο αυτό. Αν δηλαδή, όπω οι ιδιώτε αποκτώντα δούλου έχουν δημιουργήσει μια στήρευτη πηγή εσόδων, έτσι και η πόλη αποκτήσει δημόσιου δούλου, ώσπου να έχει τρει καθένα από του Αθηναίου αν μιλώ για πράγματα που μπορούν να γίνουν, όποιο θέλει α το κρίνει εξετάζοντα το καθένα από αυτά. Ξενοφόντο. Πορεί ή περιπροσόδων. Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογιανάκη.